εκτελείται το φάτο ο Κωνσταντζόγλου. Την μπάλα στα δίκτυα. 0-1 από τον Κωνσταντζόγλου μετά την απευθείας εκτέλεση. Ο Αστέρας ανοίγει το σκορ, φίλες και φίλοι, με αυτή τη θαυμάσια προσπάθεια που έγινε. Η μπάλα πέρασε τα σώματα και κατάληξε στα δίκτυα. Έτσι έχουμε στο 13-14 τον Αστέρα να προηγείται μετά την φανταστική αυτή ενέργεια. Ήταν ο Κωνσταντζόγλου ο οποίος εκτέλεσε. Κωνσταντζόγλου ο Άγγελος, ο οποίος έκανε το φάουλ. Το Γρεβενόν. Εκτελείται. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα ψηλά. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει ζημιά. Παρά την προσπάθεια του φιλοξενούμενου στην προσπάθεια να γυρίσει την μπάλα. Από... Ο Ηρακλής ψάχνει τα πατήματά του, ψάχνει τις λύσεις. Προσπαθεί επιθετικά. Για να δούμε τώρα. Κλέβει την μπάλα και μόνο στον Παλιάτσος. Προσπαθεί να τα βάλει με όλους. Εδώ για να δούμε τι έχει δείξει. Οι κόντρες τρώνε την μπάλα. Πάνε να γίνει το σου τώρα. Καλή ενέργεια από τον Λίτσιο. Φοβερή επέμβαση από τον Παπα-Νικολάου. Εδώ πολύ σαν πλοκή μου Αστέρας Καλλιράκης Ρεβενών 0-1 από το 14. Κεφαλιά από ό,τι που έγινε. Σηκώθηκε ο Τσολακίδης αλλά δεν μπορεί στην πορεία να βρει την μπάλα. Βγαίνει ένα σουτ φοβερό, φανταστικό. Παραλίγο δεν έχουμε ένα φανταστικό γκολ από τον παίκτη του Ηρακλή Αμπελογίου που έκανε μια φωτοβολίδα. Ο Τσάλμας εδώ. Λίγο έλειψε να φέρει την ισοφάριση, αλλά η μπάλα έφυγε ξυστά από το δοκάρι του Παπα-Νικολάου και κατέληξε. Βλέπετε τώρα από πλευρά από τον Παπαϊάνο προηγουμένω. Για να ανοίγει την μπάλα τώρα, βγαίνει μπροστά. Αναστασιάδης τώρα με την μπάλα. Θέλει να κάνει το σουτ. Θέλει να σουτάρει. Τώρα θα σουτάρει. Εξαπαφίζει απόκριση από τον Παπα-Νικολάου. Και η μπάλα τελικά είναι. Βγήκε το σημαίακι εκεί. Τελικά δεν κατέληξε ούτε κόρνερ τίποτα. Έχει δείξει κόρνερ. Απλά σημάδεψε καλά το σημαίακι εκεί. Το κόρνερ ο Πέτσι το διώξιμο. Κόρνερ για τον Ηρακλή. Τελευταία λεπτά για το πρώτο ημίχρονο. Στο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ηρακλής Αμπλοκήπων, Αστέρας Καλλιράκης 0-1 από το 14. Κόρνερ που εκτελείται απευθείας. Η σέντρα, η κεφαλιά, το σούτ εδώ. Χέρι, εδώ ζητάνε διαμαρτυρίες σε αυτή τη φάση. Στην προσπάθεια που έγινε από τον Τσολακίδη, άφησε ακούσε τη φάση. Εδώ διώξουμε από την απέκρουση από τον κορκίπερ εκεί τον Παπα-Νικολάου. Βαθιά παλιά τώρα που γίνεται. Η μπάλα περνάει από όλους. Θα γίνει το σούτ καλό και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ισοβαρίζει ο Ηρακλής με αυτή την απευθείας ωραία ενέργεια που έγινε. Και εδώ δέχεται τα συγχαρητήρια φυσικά με σκόρε τον Μαγκούτη. Έτσι λοιπόν ο Μακούτης κάνει το 1-1 με αυτή την απευθείας ωραία ενέργειά του και σοβαρίζει και φέρνει ισορροπίες για τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Ο Μακούτης που έγινε αποδέκτης στο 43 το αγώνα που βγαίνει μπροστά. Γεμίζει τώρα γρήγορα και κάνει την ενέργεια ο Σιράκος. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή, η αλλαγή, η ευκαιρία και τελικά χάνεται απίστευτη βάση. Εδώ δεν μπόρεσε ο Σάλα που βρέθηκε εξ απαφής, εκθετημένη η άμυνα εκεί του Πέπα. Τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα Καλλιράκη να περάσει για δεύτερη φορά προς τα σκορ. Στον αγώνα που ακολουθείτε στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της γάμα δικής κατηγορίας, κλέψουμε τώρα που γίνεται. Με τον Ηρακλή να βγαίνει τώρα μπροστά. Ευκαιρία να κάνει το 2-1. Δεν μπόρεσε στην κίνηση πάνω ο Μποσίδης που χάνει μοναδική ευκαιρία. Βλέπετε ότι οι δυο μας προσπαθούν να φουλάρουν. Οι κόντρες. Δεξιά η μπάλα στον Μποσίδη. Και αν δούμε τώρα που βγαίνει μόνος του. Σουτάρει τώρα απευθείας στην κίνηση πάνω ο Παλιάτσιος, αλλά δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Χαμένη ευκαιρία για τον Ηρακλή στο τέλος να αρπάξει την νίκη στην κίνηση βέβαια. Γιατί μπήκαμε ήδη στα 90 λεπτά και διανύουμε ήδη το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για με τώρα αντεπίδευση για την ομάδα του Αστέρα πάνω την άξιση των παιχνίδι στον αέρα. Το σουτ τώρα που γίνεται εξαφαβή απέκουσα από τον Πέπα και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Σάλα να κλέψει ίσως την νίκη για την ομάδα του Αστέρα Καλλιράκης. Φοβερή Μπαλίτσα. Προσπάθησε η κεφαλιά από κοντά. Πάει να γίνει το σούτε, ψάχνει λύσεις. Ο Σάλα, η μπάλα τελικά χάνει ευκαιρία εδώ για ακόμη μια φορά δύο παίκτες να κλέψει την νίκη. Έκανε την κατηγορία και να μείνει. Θέλουμε σίγουρα από την αρχή της χρονιάς να παραμείνουμε στην κατηγορία και το έχουμε σαν στόχο από την αρχή. Παλεύουμε σε κάθε μας για το καλύτερο και προπονούμαστε κάθε μέρα στις προπονήσεις για το καλύτερο που μπορούμε. Τώρα, συγχαρητήρια και για τον γκολ και για την προσπάθεια που κάνει ο Μάδος. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Πολύ σκληρό παιχνίδι, δυνατές μονομαχίες. Πολύ καλή ομάδα η ομάδα του Ηρακλή. Θεωρώ ότι ήμασταν ανώτεροι κατά τη διάρκεια του αγώνα, αν εξαιρέσουμε από το 20 λεπτό μέχρι το 45 που μας πίεσε πάρα πολύ η ομάδα του Ηρακλή και κατάφερε να ισοφαρίσει. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο 45. Χάσαμε κάποιες φάσεις στο τέλος. Φεύγουμε με πικρία. Θεωρώ ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Τη συνέχεια της εικόνας στο φετινό πρωτάθλημα.
Ευχαριστημένος όχι, δεν θα μπορούσα να είμαι σε καμία περίπτωση. Πάντα παλεύουμε με οποιοδήποτε αντίπαλο για την νίκη. Δυστυχώς αυτή δεν ήρθε σήμερα, αλλά σε αυτό το παιχνίδι θα μπορούσαμε και να έχουμε χάσει με βάση και τις ευκαιρίες και του αντιπάλου, θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει. Νομίζω ότι η ισοπαλία είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Το δωρή θέλω να πει ο Ηρακλής, παρόλο που έχει διαφορά με την κορυφή, πιστεύεις ότι μπορεί να καλυφθεί αυτή τη διαφορά? Ναι, το πιστεύω. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα βαθμολογικά. Νομίζω κάθε βαθμός είναι χρυσάφι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η θέση βαθμολογική μας αδικεί, έχουμε πολύ καλή ομάδα και ελπίζω να ανακάμψουμε και να το δείξουμε και στο βαθμολογικό πίνακα. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καταρχάς πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους του Ηρακλή Μπελοκύπου για τη φιλοξενία την οποία μας έκαναν. Επιφυλασσόμαστε να ανταποδώσουμε όταν θα έρθουν στα Γρεβενά. Όσον αφορά τώρα τον αγώνα, νομίζω παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι ανοιχτό. Και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους και οι δύο ομάδες είχαν κάποιες φάσεις για να κερδίσουν το παιχνίδι. Η ομάδα δική μου δυστυχώς αστόχησε σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, η οποία νομίζω έγινε κοντά στο τέλος του παιχνιδιού. Υπολογίζαμε ότι όποια ομάδα, αν κατάφερε να σκοράρει ένα δεύτερο τέρμα, θα έπαιρνε το παιχνίδι. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι αν δεν είναι μια ομάδα σοβαρή, αν δεν είναι πειθαρχημένη, δεν υπάρχει ούτε εύκολο παιχνίδι, ούτε εύκολος αντίπαλος. Όλες οι ομάδες σχεδόν είναι στο ίδιο επίπεδο, βλέπω, και νομίζω ότι και οι θέσεις για την άνοδο αλλά και οι θέσεις για την παραμονή θα ξεκαθαρίσουν προς το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο με τα παιδιά ανταγωνιστικό, ένα σύνολο το οποίο είναι κατηγορία. Η ομάδα ήρθε το πέρα Θεσσαλονίκη σήμερα να πάρει ένα αποτέλεσμα θετικό. Ό,τι παίρνεις στην κατηγορία θα μετρήσει. Το έχει εκτός έδρας αφήνει θετικές εντυπώσεις. Παίξαμε μια ομάδα σήμερα πολύ καλή. Ο Ηρακλής Μπελοκύπου έδειξε πολύ καλά στοιχεία σήμερα. Πολύ αθλητική ομάδα, πολύ δυνατή. Τα παιδιά ήθελαν το μάτς αυτή όπως και εμείς. Θα παλέψουμε και οι δύο για το στόχο μας και ελπίζω να τον πετύχουμε και οι δύο. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω.